και στον κόσμο της Μεσημβρίας που τα πάντα κοντά. Αργός. Συγχαρητήρια για το σώμα του Αργός. Κάτω στα γραφεία της Μεσημβρίας, το κύπελλο σε λίγο θα πάει πραγματικά εκεί που αρμόζει στη Μεσημβρία, θα πάει στη συλλογή της για να πλουτίσει αυτό το ιστορικό σωματείο που έχει πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Κοντά μας ένα ακόμα μεγάλο παίκτη. Δανακούλης Κώστας. Στάκη μου, συγχαρητήρια. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, από τη διοίκηση. Είχα ένα τραυματισμό. Δεν μπόρεσα να βοηθήσω στα τελευταία μάτια την ομάδα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που ένιωσα τα τελευταία μάτια. Έδωσαν την ψυχή τους και η διοίκηση και οι προπονητές και οι παίκτες. Αξίζουν αυτό το πρωτάθλημα και έπρεπε να το πάρουν πολύ πιο πριν. Συγχαρητήρια αυτή την ομάδα. Για το κλείνω αυτό το πρωτάθλημα. Η ομάδα είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, εδώ. Λέει αποκλειστικά τη γνώμη της. Γεια σας. Συγχαρητήρια, Αποστόλη μου. Ευχαριστώ. Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες. Πολλά συγχαρητήρια στη διοίκηση. Το πρωτάθλημα έρθει εκεί που αξίζει. Χειροκρότημα για τον Αποστόλη μας. Ο οποίος έχει παίξει σε πάρα πολλές μεγάλες ομάδες, είναι μεγάλη τιμή του που τα τελευταία χρόνια φοράει την ομάδα για αυτή την φανέλα. Λοιπόν, ένα ευχαριστώ στη διοίκηση και στους παίκτες μου που μου δώσανε αυτή τη μεγάλη χαρά να πανηγυρίσω ένα πρωτάθλημα ακόμα. Το τελευταίο, γιατί σήμερα πήρα απόφαση να κρεμάσουμε τα παπούτσια. Να πάω στη θέση του. Πανεκτικής κλείνει την καριέρα του με τον κάτω τρόπο. Ένα ακόμα έμπειρος παίκτης είναι κοντά μας. Αθανασιάδης Χαράλαμπος. Παγκούς, χαρακτήρα. Εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη, παιδιά, που δεν μπορούσα να βοηθήσω στο τελευταίο μάτς. Αλλά όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατά μα δεν ήμασταν οικογένεια και μια γροθιά. Συγχαρητήρια σε όλους. Σε όλους. Οι πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν. Ένα ακόμα ταλέντο κοντά μου. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια, Μανώλη μου. Μεθυσμένη πολιτεία. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, στη διοίκηση, στους παίκτες μου που τα ζήσαμε όλα αυτά μαζί, που με κάνουν να τα ζήσω όλα αυτά. Με δάκρυα στα μάτια σε βλέπω, Μανώλη μου, και αισθάνομαι περήφανος. Κώστας Αρβανιτίδης. Κωστάκι μου, σήμερα... το συνέστημα, το πάθος, ο τσαμπουκάς ήταν αυτός μέτρησε. Καταφέραμε να βγάλουμε σε εισπέρα σε ένα μεγάλο όνειρο και για την ομάδα και για το χωριό που το ζητούσε αρκετά χρόνια νομίζω. Εύχομαι να πάμε πάλι δυνατά στην Α' κατηγορία και να συνεχίσουμε έτσι την ιστορία του χωριού. Και επειδή το ταξίδι τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο, τι πιστεύεις ότι γίνει η Μεσήβρια από όλες τις άλλες ομάδες? Το πάθος, το ζήλος και την αγάπη και το μεράκι. Νομίζω δεν υστερήσε κάτι. Όπως μας λέει και ο προπονητής, χωρίς προπονητή μπορούμε να πάμε μπροστά. Συγχαρητήρια για το κουλό μας. Ο Βασίλης είναι κοντά μας. Βασίλη μου, αυτά που ζούμε σήμερα νομίζω θα τα σύλλεπε κάθε ομάδα, έτσι. Κάτι που πραγματικά το ήθελε πολύ. Για μένα προσωπικά είναι η πρώτη φορά που ζεις κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να ξανασυμβεί του χρόνου. Ελπίζω η ομάδα να πάει καλύτερα, να πάει καλά δηλαδή στην Άλφα Εθνική. Ευχαριστώ όλους και από την διοίκηση και από την ομάδα και για τη στήριξη. Και πιστεύω ότι αυτό που μας έκανε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα ήταν το ότι, όπως είπα και οι προηγούμενοι, ήμασταν μια οικογένεια σαν ομάδα. Βασίλη, περηφάνεια που φοράς αυτή τη φανέλα. Φυσικά. Και αυτός ο τίτλος που δεν θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που πίστεψε σε εσάς. Φυσικά, στον κόσμο που μας στήριξε όλοι. Χειροκρότημα για το πρώτο μας Βασίλη. Και επειδή κυρίες και κύριοι, για να πούμε μερικά πράγματα με το όνομά τους, το μεγάλο μυστικό της Μεσήβρειας στη φετινή σεζόν και στην άνοδο ή επάνωδο ουσιαστικά είναι αυτά τα παιδιά. Το μέλλον, ο κύριος Μαυρουδής, πανευτυχής, επένδυσε. Η Μεσήβρεια έχει πάρα πολλά παιδιά, δικά της παιδιά που δουλεύει καθημερινά με τους προπονητές για να δείξει ότι το μέλλον αξίζει αυτήν την ομάδα. Πόσο χρόνο είσαι, αγόρι μου? 15. Συγχαρητήρια. Το όνομά σου? Κυριάκος Τουρατλίδης. Κυριάκο μου, τι ζεις σήμερα εδώ με τους παίκτες? Ζω μια περηφάνεια που έφερα ένα πρωτάθλημα στο χωριό μου. Θέλω να δώσω κι εγώ με τη σειρά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση, στους συμπαίκτες μου που έπαιξαν τόσο παλικαρίσια, έδωσαν τόσο αίμα που
μας δικαίωσε αυτό το αποτέλεσμα. Ένα διπλό χειροκρότημα για τον Κυριάκο μας. Γιατί μιλήσε μέσα από την καρδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα ακόμα νεαρό σπέκτρο στην ομάδα των νέων. Δημήτρη μου, τι αισθάνεσαι? Είναι η πρώτη χρονιά που συμμετέχω στην ομάδα. Σαν πολύ περήφανο που παίρνουμε. Πληθαίνει αυτή η οικογένεια τη Μεσίβρια, έτσι. Ατελείωτο. Ναι, πολύ μεγάλο. Ένα ποτάμι μεγάλο. Είμαι πολύ περήφανο που την πρώτη χρονιά στην ομάδα πήραμε τον τίτλο. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση, στου παίκτε μου και σε όλο τον κόσμο. Για το ρομποντέ που πίστευε σε εσένα, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ωραία. Μεγάλη επέκταση. Βλέποντας και τους μικρούς, σίγουρα έχουν γίνει ένα κουβάρι. Έτσι δεν είναι? Ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ στη διοίκηση και στους παίκτες. Στους παίκτες μου και στον κόσμο. Πιστεύω το λιγότερο που τους άκησε, γιατί υπήρξε μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία τρία χρόνια και πιστεύω ότι φέτος θα τον έφυγε η κόπη μας. Θέλω να μου πεις με ειλικρίνεια μέσα από την ψυχή σου. Αυτός ο τίτλος άνοιγε αποκλειστικά στη Μεσίβρια. Άνοιγε εδώ και πολλά χρόνια. Ωραία. Ένα ακόμα ταλέντο, ένας ακόμα παίκτης που γεννιέται καθημερινά μέσα στις πλέπες της Μεσίβριας. Ο νεάρος θα μας πει το όνομά του και την ηλικία του. Είμαι ο Νέας Πελίτσης, είμαι 15 χρονών. Σε ποιο τμήμα παίζει ο κόλλη μου? Στο Δικό. Στα Τρικό. Συγχαρητήρια. Είμαι πολύ ευχαριστώ. Είμαι πολύ περήφανος στην ομάδα. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλη τη διοίκηση και στον κόσμο που μας στήριξε και στους παίκτες μου που έδωσαν τον καλύτερο σε αυτό για να κατακτήσουμε αυτό το τίτλο. Ευχαριστώ, κόλλη μου. Συγχαρητήρια. Και επειδή κυρίες και κύριοι Μεσίβρια δείχνει ότι στηρίζει τα δικά της τα παιδιά, βλέπετε ότι έχει πάρα πολλά πιτσιρίκια. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό της επιτυχίας. Αυτό που μας είπε προηγουμένως ο πρόεδρος, το μεγάλο μυστικό της επανόδου στην Α κατηγορία είναι αυτά τα παιδιά. Αυτά τα μωρά, όπως αποκαλούμε δημοσιογραφικά, ο νεαρός που λίγο πολύ φαντάζομαι ότι είναι γύρω στα 14-15 χρονών. Έτσι δεν είναι, αγόρι μου? Και τον προπονητή σου φυσικά. Όχι, φυσικά. Και επειδή μου χάρισαν αυτές τις εμπειρίες, όσο μπόρεσα, βοήθησα και εγώ την ομάδα, θα ευχαριστήσω την ομάδα και τον κόσμο. Ωραία. Συγχαρητήρια για το φίλο μας. Και επειδή όπως είπαμε, μεγάλη και μικρή όλοι είναι μια γροθιά, μια μεγάλη οικογένεια, έτσι δεν είναι? Έτσι. Ευχαριστώ. Όνομα και επίτευγμα. Δημήτρη μου, τι ζεις εδώ στη Μεσίβρια? Πρώτα χρόνια με την ομάδα, κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση. Συγχαρητήρια στον κόσμο που ήταν στο γήπεδο και βοήθησε την ομάδα που το χρειαζόταν. Δημήτρη, μια μεγάλη οικογένεια για σένα, έτσι, είμαι σίγουρη, έτσι. Αυτό ο τίτλο για όλου αυτού, που πιστεύετε σε εσά. Συγχαρητήρια για το πρώτο Δημήτρη. Κοίτα, βλέπετε όλοι περνάνε από εδώ, όλοι έχουν να πούνε κάτι ξεχωριστό και αυτό είναι πραγματικά το αξιοσημείωτο και τα εύσημα που αξίζουν αυτού του πρωταθλητέ. Όνομα και επίδευμα. Χρήστη Τσατζάρη. Στάρα μου, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τη διοίκηση, του συμπαίκτε μου για αυτήν την υπέροχη χρονιά. Τον κόσμο που μα στήριξε ιδιαίτερα φέτο. Απλά να πω ότι πήραμε αυτό που αξίζαμε την αρχή. Και επειδή νομίζω αυτό το ταξίδι δεν και συνέχεια, τι ήταν το μεγάλο μυστικό σε αυτή την ομάδα που έδειξε ότι ήταν όλοι μαζί ένα κουβάρι, μια γροθιά. Και δικαιώται να ζει αυτό που ζει σήμερα. Η ομοιογένεια που είχαμε όλη τη χρονιά. Το πάθος και σίγουρα οι μικροί παίκτες βοήθησαν πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για το φίλο μας. Ένα ακόμα αστέρι της ομάδας. Όνομα και επίδετο. Ιωαννίδη Σάββας. Συγχαρητήρια Σάββα μου. Όμως 4 χρόνια πολλά ήταν. Πολλά ήταν. Πήραμε το πρωτάθλημα. Πάμε από την κατηγορία τώρα. Το μήνυμά σου για αυτή τη χρονιά. Μια μεγάλη απάντηση. Στους παίκτες μου, στη διοίκηση, στον προπονητή μου, πάνω απ' όλα. Και επειδή είμαι σίγουρη, είναι ένα σωματείο που έχει δείξει πραγματικά, έχει περάσει εξετάσεις διαχρονικά στο ποδόσφαιρο, δικαιόταν αυτό το πρωτάθλημα. Και κάθαρα. Στον κόσμο και σε όλους εσάς. Ένα μεγάλο μπράβο. Και ένα το μεγάλο πυροβολικό του σωμάτου, Σαββλάκη Σάββα, ένα μεγάλο έμπειρο παίκτη με πολλά χρόνια ιστορία στην Μεσίβρια. Σάββα, τι να πούμε. Μια πετυχημένη πολιτεία, ένα χωριό, μια παρέα, μια οικογένεια. Σίγουρα ευχαριστούμε όλους. Ένα μεγάλο μπράβο. Τα παιδιά, όλοι τους φιλάθλους, την διοίκηση. Ευχαριστώ και εμένα που κατάφεραν να πάρουν από το πρωτάθλημα στο τέλος της καριέρας μου. Και ευχαριστώ όλους πραγματικά. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Και επειδή κυρίες και κύριοι, μετά από τις δηλώσεις
όλων αυτών των πρωταγωνιστών που όλη αυτή τη χρονιά μίλησαν αποκλειστικά και είπαν κάτι διαφορετικό. Σε λίγο θα δώσουμε το λόγο και στη διοίκηση, γιατί ήταν αυτή που πραγματικά ήταν η ασπίδα της φετινής σεζόν, η μεσήβρια να είναι πρωταλήτρια. Να πούμε μονάχα για ακόμη μια φορά, μην χάσετε την αυριανή εκπομπή. Εσείς θα χάσετε 10 η ώρα συντονισμένοι όλοι στην Εγκατέα τηλεόραση. Θα γίνει κάτι ξεχωριστό στα χρονικά της ελληνικής τηλεόρασης. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε επί ζωντανού εδάφους. Και τώρα το λόγο στους ανθρώπους που οδηγεί σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Παναγιώτης Τράγκας, πέρασε από πολλά πόστα. Η ψυχή της ομάδος, το Α και το Ω. Έδειξε ότι τα παιδιά αγαπήθηκαν μεταξύ τους, γίναν πρώτα απ' όλα πρωταθλητές, αγαπημένοι μεταξύ τους άνθρωποι μέσα από το ποδόσφαιρο. Και έτσι λοιπόν δικαιολογημένα αποθέωσαμε ένα ξεχωριστό τρόπο το προπονητή του. Παναγιώτη μου, συγχαρητήρια. Νομίζω ότι όλα αυτά που έγιναν σήμερα δεν ήταν τυχαία. Ήταν κάτι που δικαιόταν η μεσήβρια τα τελευταία χρόνια. Μόνο τυχαίο δεν ήταν, φίλε Σωτήρη. Η άποψή μου είναι ότι αυτές οι χαρές και αυτά τα πανηγύρια πρέπει να γίνουν τουλάχιστον ένα δύο χρόνια μπροστά. Δεν πειράζει όμως. Ήρθε τη στιγμή να πανηγυρίσουμε κι εμείς. Ήμασταν από την αρχή της χρονιάς μια οικογένεια. Όλα τα παιδιά προσπάθησαν και δώσανε ό,τι είχαν και δεν είχαν για αυτόν τον σκοπό. Θέλω εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά. Τις στιγμές που έζησα αυτούς τους 4 μήνες, ειλικρινά δεν τους έζησα 20 χρόνια παίζοντας μπάλα. Θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση, στους φίλους μου που μας στήριξαν και ειδικά εμένα, γιατί ήταν και δύσκολες στιγμές. Και πιστεύω ότι με τη βοήθεια του κόσμου, με τη βοήθεια της διοίκησης και αν είμαστε ενωμένοι και δυνατοί, αυτή η ομάδα με αυτά τα παιδιά πιστεύω ότι έχει μέλλον και συνάδελφα στην Αγία. Παναγιώτη μου, επειδή σου αξίζουν πραγματικά τα συγχαρητήρια και αυτά τα παιδιά και επειδή ο Παναγιώτης ο Τράγκας γίνεται πιο σκληρός, πιο δυνατός μέσα από όλα αυτά που πέρασαν διαχρονικά, νομίζω ότι αυτό το μεγάλο στοίχημα ήταν συνεπής υπέκταση του για να δείξουν πραγματικά ότι αυτή η ομάδα αξίζει να πάει εκεί που ήταν. Εκεί που έπρεπε να πάει. Η ομάδα, φίλε Σωτήρη, πήγε εκεί και πήρε αυτό που δικαιούταν. Άμα να μου πει τώρα μια ομάδα που τελειώνει το πρωτάθλημα και έχει 23 παίκτες στην προπόνηση, εγώ το αμφιβάλλω. Έχω κάνει τα αριθμητικά, είμαι 20 χρόνια στα αριθμητικά. Αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και 3 χρόνια, έστω καθυστερημένα, τα παιδιά πήραν αυτό που του αξίζει. Συγχαρητήρια για τον προπονητή, Νικό! Αγαπήσαν τον προπονητή τους, τον κάναν φίλο τους, δεθήκανε μεταξύ τους και γίναν μια μεγάλη οικογένεια. Μια οικογένεια ατελείωτη που αυτός ο τίτλος θέλει να έχει και συνέχεια. Πολλές επιτυχίες για ένα σωματείο που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στο ποδόσφαιρο. Κοντά μου έχω τον βοηθό του Παναγιώτη Τράγκα, ο οποίος έδωσε και αυτός την ψυχή του για αυτήν την ομάδα όλη τη χρονιά. Καλησπέρα, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα συγχαρητήρια ανήκουν στους παίχτες, γιατί αυτοί είναι που κάνουν πράξη αυτό που τους λέμε εμείς απ' έξω. Αν δεν γίνει πράξη από αυτούς, δεν γίνεται τίποτα. Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά για όλα αυτά που μας δώσανε φέτος και που αξίζανε από ήδη από πέρσι να βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση που είμαστε σήμερα. Συγχαρητήρια στη διοίκηση για όλο αυτόν τον αγώνα και την οργάνωση που έχει σε αυτή την ομάδα, που τη ζηλεύουν πάρα πολύ αυτή την οργάνωση, που οι ίδιοι αντίπαλοι μας το έχουν πει πολλές φορές. Και είμαστε σήμερα σε αυτό το σημείο να γιορτάζουμε όλοι μαζί, αγαπημένοι, γιατί είμαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Είχαμε άψογα αποδυτήρια, που ήταν ένας από τους κυριότερους λόγους που φτάσαμε σήμερα εδώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Επειδή κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος που θα είναι κοντά μου σε λίγο είναι μια ξεχωριστή παρουσία. Ένας άνθρωπος ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του και με αυτή τη διοίκηση, ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Μαυρουδής, που θέλει πεταπτό χειροκρότημα από τους πρωταθλητές και από αυτά τα παιδιά. Ο πρόεδρος του συλλόγου μιλάει αποκλειστικά στο δαιμόνιο ρεκόρ της Μακεδονίας για όλη αυτή την επιτυχία, για όλα αυτά που τράβησαν τα τελευταία χρόνια, για όλους και για όλα, ξεκάθαρα με ειλικρίνεια. Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτή την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, συγχαρητήρια στα παιδιά,
στον κόσμο που μας στήριξε σε όλη τη διοίκηση. Το δικαιόμασταν σίγουρα αυτό το πρωτάθλημα. Τα τελευταία τρία χρόνια γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τη διοίκηση. Και θέλω να πω ότι ξεκάθαρα τους ανήκουν πολλά συγχαρητήρια. Γιατί αυτή η διοίκηση έπλυνε αποδυτήρια με πρώτο και τελευταίο τον πρόεδρο και όλους που είναι στη διοίκηση. Έπλυνε αποδυτήρια, έπλυνε τα ρούχα των παιχτών, δούλευε το κηλικείο, έγραφε όλο το βράδυ, καθόταν και γράφαν όλο το βράδυ είτε εφημερίδες είτε site. Ψήναν σουβλάκια, κόβαν χόρτα, πατούσαν γκαζόν. Αυτό είναι το μυστικό αυτής της ομάδας και δεν το χαρίζουμε αυτό που πήραμε σήμερα σε κανέναν. Δεν βοηθηθήκαμε από κανέναν, πραγματικά μόνο από τους φίλους μας, από τους χορηγούς και από τα παιδιά και από τη διοίκηση, από κανέναν άλλο. Και θέλω να πω ότι μας έχουν κλέψει πάρα πολλά από την καθημερινότητά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο αθλητισμός και τα σχολεία και η υγεία πρέπει να σκύψουμε όλοι από πάνω και ειδικά το κράτος που τα τελευταία χρόνια, τελευταία 2-3 χρόνια μέσω της κρίσης μας έχει αφήσει το έλεος μας, αλλά βλέπουμε ότι μετά μέσα από αυτές τις προσπάθειες που πραγματικά όλη η διοίκηση αξίζει συγχαρητήρια πραγματικά, μπορέσαμε και βγάλαμε αυτή την ομάδα που έχει το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας σε όλη την κατηγορία και το μπάζετ της, άμα σας το πω θα γελάτε, οπότε δεν το λέω καθόλου, είναι μηδαμινό μπάζετ. Και βάλαμε από κάτω ομάδες με πολύ μεγάλη ιστορία στο χώρο, στα αεραστεχνικά και με πολλαπλάσιο μπάτζετ με πολύ μεγάλες διαφορές. Συγχαρητήρια σε όλους, μπράβο σε όλους, πραγματικά. Το τελευταίο ετών θέλει να έχει συνέχεια. Ποιο είναι το όραμά σου για αυτή την ομάδα τα επόμενα χρόνια? Το όραμά μας βγαίνει μέσα από τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ακαδημία γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και όπως το είδατε προηγουμένως με τα παιδιά που περάσαν, έχουμε περίπου στα 85-90 παιδιά στην Ακαδημία και σε αυτά θα στηριχτούμε τα επόμενα χρόνια. Μόνο με αυτά μπορεί να γίνει δουλειά. Μετά από 24 χρόνια αποδείξαμε ότι μια ομάδα που έχει 6-7 παιδιά στην 11 που έχουν βγει από τα σπλάχνα της από την Ακαδημία μπορεί να πάρει πρωταθλήματα και να σηκώσει το ανάστημά της σε πολύ μεγαλύτερες ομάδες. Εκεί θα στηριχτούμε πάλι. Η ασπίδα της Μεσίβριας είναι η Ακαδημία της, το μέλλον της και το όραμα αυτών των παιδιών. Πόσο παιδιά διαθέτει τα παιδιά που δεν είναι μαζί? 85 με 90 παιδιά τα οποία είναι καθημερινά στο γήπεδο. Και εκεί που θέλω να αρχίσω και να σταματήσω είναι ότι αυτή τη στιγμή και κάτω που έπαιρνε η κάμερα και εδώ είναι παιδάκια τα οποία είναι 5 και 6 χρονών, είναι από το πρωί στο γήπεδο, είναι 10 και είναι ακόμη εδώ. Αυτό είναι το μέλλον και τίποτα άλλο. Τελευταία ερώτηση, πρόεδρε. Επειδή ο κόσμος στη Μεσίβρια αγάπησε τα παιδιά του χωριού, τα παιδιά της ομάδος και τα έχει πλέον μέσα στην καρδιά τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο αυτό το λαό της Μεσίβριας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μόνο στο λαό της Μεσίβριας και στους χωρικούς μας, σε κανέναν άλλον. Συγχαρητήρια στο